έκανα τα χατήρια της Επιτροπής, της Παραγωγής, τραγούδισα και σοβαρά, έκανα και αυτό που ήθελα εγώ. Αύριο πάλι θα είναι ένα κράμα και από σοβαρότητα, ενώ στο τραγούδι. Δεν τον έχει αγχώσει, γιατί επιλέξαμε τραγούδια που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Θα δείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Το έχει πάρει πάνω του, θα τραγουδήσει και κάποια τραγούδια μόνος του. Είναι παιδιά στα φόρτε του. Νομίζω θα έχω πρόβλημα αύριο. Είμαστε πανέτοιμοι, ναι, θα πούμε τρία τραγούδια και επιτέλους θα απολαύσετε και τη Μιριέλα σε σόλο τραγούδι. Θα δείξουμε τη δουλειά που κάναμε από την αρχή μέχρι σήμερα και ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο δρόμο που της αρμόζει. Νιώθω ότι αυτό το κορίτσι τραγουδάει πραγματικά μέσα από την ψυχή της και είναι, αυτό είναι το πιο όμορφο που... και έχουν καταφέρει πολύ ωραία πράγματα. Ακούγοντάς τους με τον Γιώργο, τους έχω θαυμάσει πάρα πολλές φορές. Η τηλεόραση έχει δύναμη, σε ξαναβάζεις τα πράγματα, βλέπουν διάφοροι τι μπορείς να κάνεις, τους μπαίνουν ιδέες. Κατάλαβες. Με βοήθησε σίγουρα γιατί έχω αρκετές προτάσεις και κυρίως για θέατρο. Σήμερα με κουστούμι. Επηρεάστηκες με την τελευταία εμφάνιση? Μην αρχίζουμε πάλι με το τι έβαλε, τι έκανε, τι έδειξε. Δεν θέλω να με κρίνει κανείς. Γιατί κανένας δεν ξέρει τι του γίνεται και τι λέει. Ήταν καλός ή κακός. Ή μάλλον τίποτα να μην είναι. Εγώ φοράω ό,τι γουστάρω, θα κάνω ό,τι γουστάρω. Αυτά που πουλάω έτσι κι αλλιώς είναι υπερνορμάλ, είναι τσάμπα, είναι φτηνότατα και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω ό,τι θέλω. Ξέρεις τι γίνεται όταν το θέμα γίνεται παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και εμείς πια δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή να μην τιμήσουμε σήμερα τον όμιλο Αντένα, ο οποίος μας έχει δώσει ψωμί, να έρθουμε εδώ πέρα με κάποιος φλαμπόι, να έχουμε διάθεση. Όχι, να μην το κάνουμε. Τι να φορέσουμε δηλαδή, ένα ρηχτό πόλο, ή να φοράμε τη σέρσα και αυτά που πάμε τα παιδιά μας στο Λούνα Πάρκ, να φοράμε το ίδιο ρούχο του παιδιού από το Λούνα Πάρκ. Συγγνώμη, εγώ γουστάρω να ντύνομαι στραβαγκάντ. Και τι έγινε. Καταρχήν δεν μπορείτε να με ξεφτυλίσετε, ό,τι και αν πούνε όλοι αυτοί και ό,τι και αν κρίνουν, γιατί ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ποιος είμαι. Τα έργα μου είναι αυτά που πρέπει να είναι. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός, να είμαι σεμνότυφος, ούτε τίποτα. Ούτε καλύπτω τίποτα. Τα έχω όλα στην επιφάνεια. Και ευτυχώς τα κάνω με τρέλα, με αγάπη και με διασκέδαση. Είναι αυτοί που ζορίζονται όταν λένε και κρίνουν τόση ώρα. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας δηλαδή? Δηλαδή, ο Τζίμις Πανούς, ας πούμε, έχει ένα look το οποίο δεν έχω να πω τίποτα. Προς Θεού, μην βγάλετε αύριο ότι και λέτε, όπως με τη ρούλα στα χλαμάρες, να πάει να μην πάει. Δηλαδή, έχει ένα look. Ο Κραουνάκης, ο Αλφαβήτα. Τι δεν λέτε κάτι για αυτούς και για μένα? Δεν το καταλαβαίνω. Ο καθένας φοράει αυτό που γουστάρει να φοράει. Και έλεος, εγώ δεν είπα να μην το κρίνω, αλλά να είναι τόσο πολύ ενθουσιασμένοι και να λένε εκείνο. Και ξανά, ειδικά ο Πέτρος να λέει, ξαναφέρτε πίσω την ταινία, να ξαναδούμε δηλαδή, το βίντεο, να δούμε ότι ο Λάκης είπε έτσι. Δηλαδή, τι μονή είναι αυτή? Από πού να αρχίσει τώρα και πού να δει.